Κυρία Χατζηλιαμή, μια όμορφη επίσκεψη από τους μικρούς μαθητές του παιδικού σταθμού Αβέροφ εδώ στο Μουσείο της ΚΟ με αφορμή μια όμορφη εκδήλωση που θα πραγματοποιήσετε σε λίγο καιρό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στα τέλη Ιουνίου θα κάνουμε την γιορτή, την καλοκαιρινή μας γιορτή, και με αφορμή αυτή τη γιορτή τα παιδιά επισκέπτονται σήμερα, εκτός από το μουσείο που έχει τα αγάλματα και έχουν επισκεφτεί την πλατεία Ανταγόρα πριν, το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, επειδή θα γίνουν αγάλματα, ήρθανε να συναντήσουν τα αγάλματα, να δουν πώς είναι, δεν έχουν ξαναδεί αγάλματα, είναι η πρώτη τους επαφή, και άρα τι πιο βιωματικό από το να έρθουν σε αυτό το χώρο και να το ζήσουν πώς είναι ένα άγαλμα. Πώς αντέδρασαν έτσι μέσα στο μουσείο, ειδικά που έχει τα περισσότερα αγάλματα? Να σας πω την αλήθεια, αυτό που ήταν η πρώτη επαφή με άγαλμα ήταν στην πλατεία Ανταγόρα. Ο Ηρακλής είναι ένας αγαπημένος ήρωας, τους έκανε εντύπωση, άρα θα πω ότι περισσότερο εκείνο το κομμάτι τους εντυπωσίασε, επειδή τον γνώριζαν και σαν ήρωα. Τον Ιπποκράτη τον έμαθαν στο μουσείο. Πιστεύω να είναι η αρχή για όμορφες δράσεις που έχουν να κάνουν και με αυτούς τους χώρους. Θα φέραμε τα παιδιά στα πλαίσια της καλοκαιρινής μας γιορτής που θα κάνουμε, για να έρθουν σε μια πρώτη επαφή, να δουν τι είναι τα αγάλματα, γιατί τα φτιάχνανε, από τι υλικά είναι, τι αναπαραστούν. Είχαν όλες αυτές τις απορίες τα παιδιά τα ίδια, σας ρώτησαν, ήταν κάτι που τους έκανε εντύπωση? Κάποια αγάλματα τους κάνανε εντύπωση, το μέγεθος, το τι φορούσανε, από τι υλικό είναι φτιαγμένα είδανε. Κάναμε τον περίπατό μας στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο, και επιστρέφουμε τώρα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία για τη γιορτή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.